Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα έχω ετοιμάσει ένα χιονάνθρωπο σουπλά. Είναι πάρα πολύ εύκολο το σχέδιο. Θα χρειαστούμε νήμα άσπρο, κόκκινο, λίγο πορτοκαλί και μαύρο για να φτιάξουμε το χαμόγελο του χιονάνθρωπου και αντί για να κεντήσουμε τα μάτια θα βάλουμε δύο κουμπάκια. Πάμε να φτιάξουμε αυτό το όμορφο και χαριτωμένο σουπλά για να στολίσουμε τις γιορτές, το τραπέζι, το χριστουγεννιάτικο. Θα ξεκινήσουμε με το μαγικό μας κύκλο. Θα πλέξω δύο αλυσίδες και μέσα στο μαγικό κύκλο θα πλέξω 12 ποδαράκια. Και θα μετρήσει σαν ποδαράκι και η αρχική μου αλυσίδα. Επομένως, έχω φτιάξει 2, 3 ποδαράκια, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Θα τραβήξω την κλωστή μου να κλείσει ο μαγικός κύκλος και θα κλείσω εδώ τον κύκλο μου με ένα βουβό. Θα πλέξω ακόμα μία σειρά με το πορτοκαλί χρώμα για να φτιάξω τη μύτη του χιονάνθρωπου και μετά θα συνεχίσουμε με το άσπρο χρώμα. Πλέκω 2 αλυσίδες. Πατάω στην ίδια τη θηλιά και πλέκω 1 ποδαράκι και συνεχίζω τώρα να πλέκω σε κάθε θηλιά 2 ποδαράκια μαζί. Έτσι θα τελειώσω αυτή τη σειρά, πλέκοντας σε κάθε θηλιά 2 ποδαράκια μαζί, για να αλλάξω χρώμα. Εδώ έφτασα στο τέλος της σειράς, θα κλείσω με ένα βουβό και συγχρόνως θα βάλω το άσπρο χρώμα. Το νήμα μου έχει και αυτά εδώ τα μικρά κομπάκια, κατά διαστήματα, αν βρείτε καλός τέτοιο νήμα, διαφορετικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το απλό νήμα σε λευκό χρώμα, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Εδώ θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω το άσπρο νήμα και θα το περάσω μέσα από την προηγούμενη πορτοκαλί θηλιά. Έτσι εδώ θα πλέξω 2 αλυσίδες και θα κάνω ένα ποδαράκι στην ίδια τη θηλιά. Το επόμενο ποδαράκι που θα κάνω θα είναι μόνο του και στη συνέχεια θα πλέξω 2 ποδαράκια μαζί. Σε αυτή τη σειρά λοιπόν θα κάνω αύξηση σε κάθε δεύτερη θηλιά. Την πρώτη θηλιά θα πλέξω 1 ποδαράκι και στη δεύτερη θα πλέκω 2 ποδαράκια μαζί. Ένα ποδαράκι. Την αμέσως επόμενη 2 ποδαράκια μαζί. Συνεχίζουμε την επόμενη σειρά, πλέκοντας εδώ 2 αλυσίδες και πλέκουμε στην ίδια τη θηλιά ένα ποδαράκι. Θα πλέξω
δύο ποδαράκια τη συνέχεια και την τρίτη θηλιά θα πλέξω δύο ποδαράκια μαζί. Ένα ποδαράκι στην πρώτη θηλιά, δεύτερο ποδαράκι στη δεύτερη θηλιά και στην τρίτη θηλιά θα πλέξω δύο ποδαράκια μαζί. Έτσι, σε αυτή τη σειρά θα κάνω την αύξησή μου κάθε τρίτη θηλιά. Ένα, δύο και στην τρίτη θηλιά δύο ποδαράκια μαζί. Τώρα, σε αυτή τη σειρά που θα κάνω, η τέταρτη κατά σειρά με αυξήσεις, θα κάνω αύξηση στην τέταρτη θηλιά. Επομένως, θα θυμόμαστε ότι στην πρώτη κάνουμε αύξηση σε κάθε θηλιά. Δύο θηλιές, δύο ποδαράκια σε κάθε θηλιά. Στη δεύτερη σειρά κάνουμε αύξηση στη δεύτερη θηλιά. Στην τρίτη θηλιά, στην τέταρτη, στην τέταρτη και ούτω καθεξής. Έτσι θα πλέξουμε τις επόμενες σειρές, κάνοντας κάθε φορά την αύξησή μας το τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο πόντο. Θα πλέξω λίγες σειρές ακόμα και θα τα πούμε σε λίγο, φίλοι. Έχω πλέξει 8 σειρές μαζί με το κεντρικό 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 σειρές και κάπου εδώ θα σταματήσω τις σειρές μου γιατί η διάμετρος από το σουπλά μου είναι 25 εκατοστά. Εάν θέλετε εσείς μπορείτε να συνεχίσετε ακόμα λίγο να το κάνετε το σουπλά πιο μεγάλο. Εδώ σε αυτό το σημείο θα κόψω την κλωστή μου και θα φτιάξουμε μαζί το καπέλο από το χιονάνθρωπο. Θα πάρω κόκκινη κλωστή και θα πλέξω μία αλυσίδα περίπου 16 εκατοστά. Εδώ τώρα θα πλέξω μερικές σειρές με άριχτα. Πατάω το βελονάκι μου στη δεύτερη θηλιά και πλέκω ένα άρρηκτο. Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσω το αλυσιδάκι που έπλεξα. Απλά άρρηκτα μέχρι το τέλος.
Έφτασα στο τέλος της σειράς μου, πλακώ. Μία αλυσίδα και γυρίζω το πλεχτό μου. Θα πάρω κλωστή τώρα στο βελονάκι μου και θα πλέξω μισά ποδαράκια. Αυτή τη σειρά μέχρι το τέλος θα την πλέξω με μισά ποδαράκια. Έφτασα και εδώ στο τέλος και της δεύτερης σειράς, πλέκω μία αλυσίδα, γυρίζω το πλεχτό μου και θα πλέξω ακόμα μία σειρά με μισά ποδαράκια για να τελειώσω το ένα κομμάτι από το καπέλο. Τώρα θα πλέξουμε αυτό εδώ το κομμάτι από το καπέλο, οπότε θα μοιράσουμε το, θα διπλώσουμε μάλλον το πλεκτό μας στη μέση και θα βάλουμε εδώ μία καρφίτσα. Θα υπολογίσουμε να πλέξουμε 6 πόντους από τη μία πλευρά της καρφίτσας και 6 από την άλλη για να κάνουμε το τελείωμα εδώ του καπέλου. Δεν θα κόψουμε την κλωστή μας, θα φτάσουμε στον πόντο που θέλουμε κάνοντας απλά βουβά. Κάνουμε εδώ μία αλυσίδα, γυρίζουμε το πλεχτό μας, βάζουμε το βελονάκι μας μέσα στον πόντο, τραβάμε κλωστή και τη βγάζουμε και από την προηγούμενη θηλιά. Έτσι θα φτάσουμε το σημείο που θέλουμε για να πλέξουμε και το άλλο κομμάτι. Αυτό το κάνουμε για να μην κόβουμε την κλωστή μας και κάνουμε συνέχεια ενώσεις. Είναι ένας εύκολος τρόπος για να συνεχίσουμε να πλέκουμε το πλεχτό μας. Εδώ είμαι στο σημείο που χρειάζεται για να πλέξω το άλλο κομμάτι. Πλέκω λοιπόν 2 αλυσίδες, πατάω στην ίδια θηλιά και πλέκω μισό ποδαράκι. Συνεχίζω να πλέκω μισά ποδαράκια. Εδώ διπλώνω πάλι το πλεχτό μου και βλέπω ότι χρειάζεται να πλέξω ακόμα 4 ποδαράκια, μισά ποδαράκια. Συγγνώμη, 3 ποδαράκια. Τώρα είμαι ακριβώς στο σωστό σημείο. Εδώ θα σταματήσω, θα πλέξω 2 αλυσίδες, θα γυρίσω το πλεχτό μου,
και θα πλέξω πάλι μισά ποδαράκια και σε αυτή τη σειρά. Φτάσα στο τέλος. Πλέκω πάλι δύο αλυσίδες, γυρίζω το πλεχτό μου και συνεχίζω να πλέκω μισά ποδαράκια μέχρι το τέλος και αυτής της σειράς. Και εδώ τώρα θα κόψω την κλωστή μου και θα τη στεριώσω. Και το καπέλο για το χιονάνθρωπό μου είναι έτοιμο. Θα το στεριώσω εδώ με κρυφές βελονιές. Τη συνέχεια, αν έχουμε δύο κουμπάκια, μπορούμε να βάλουμε δύο μαύρα κουμπάκια για μάτια. Και με μαύρη κλωστή και μία βελόνα θα φτιάξουμε και το στόμα εδώ στο χιονάνθρωπό μας. Ένωσα το καπέλο, έραψα τα κουμπιά για μάτια και πάμε τώρα να φτιάξουμε μαζί και το στόμα. Θα βάλουμε μαύρη κλωστή σε μία χοντρή βελόνα και θα μετρήσουμε εδώ 1, 2, 3 σειρές το άσπρο χρώμα και θα στεριώσουμε κάπου εδώ την κλωστή μας. Και θα μας οδηγήσει αυτή εδώ η σειρά για να φτιάξουμε το στόμα από το χιονάνθρωπό μας. Βάζουμε τη βελόνα μας σε κοντινό σημείο από εκεί που έχουμε βγάλει την κλωστή μας και τη βγάζουμε λίγο παρακάτω. Τραβάμε και έτσι δημιουργούμε αυτές τις μικρές βελονιές. Αν ακολουθήσουμε αυτήν εδώ τη σειρά, είναι εύκολο να δημιουργήσουμε το στόμα στο χιονάνθρωπό μας χωρίς να ξεφύγουμε από τον κύκλο μας. Και το σουπλά μας και ο άνθρωπος είναι έτοιμο. Ελπίζω φίλοι μου να σας βοήθησα και με αυτό το βίντεο και να φτιάξετε όμορφα σουπλά. Και αν θέλετε μπορείτε να φτιάξετε και όμορφα σουβέρ χιονάνθρωπο για να στολίσετε τώρα τις γιορτές στο σπίτι σας. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας!